Θέλουμε και από αυτό το βήμα να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους των νεκρών από τις πλημμύρες, όπως και τη συμπαράστασή μας στους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους των Ιωνίων νησιών, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και των άλλων περιοχών, των οποίων τα σπίτια, καταστήματα, οχήματα, χωράφια, ζώα και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν πνιγεί στα νερά και τις λάσπες, ενώ μεγάλες είναι οι καταστροφές σε δίκτυα συγκοινωνίας, ίδρυυσης, άρδευσης, ηλεκτρισμού και άλλες υποδομές. Και ακριβώς αυτή η τραγική κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι δεν ήταν μοιραίο να συμβεί, αποδίδοντας την απλά στα ακραία καιρικά φαινόμενα ή στην κακιά την ώρα, αλλά είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής διαχρονικά όλων των αστικών κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και των στελεχών τους σε περιφέρειες και δήμους, που δεν φρόντισαν να σχεδιάσουν, να θωρακίσουν με σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές και τις συγκεκριμένες περιοχές που έχουν ξαναζήσει τέτοια προβλήματα. Αντίστοιχα, να οργανώσουν την πολιτική προστασία και όλες τις υπηρεσίες ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούν τα καιρικά φαινόμενα. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη σημερινή εποχή, όπου η επιστήμη, η τεχνολογία έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου, ικανά να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα των καιρικών συνθήκων με ανάλογη φυσικά πολιτική πρόληψης, τη δημιουργία και κατασκευή όλων των αναγκαίων σύγχρονων αντιπλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπυρικών έργων που πρέπει να γίνουν. Έργα που θα έδιναν διέξοδο και σε χιλιάδες εργαζόμενους που μαστίζονται από την ανεργία. Και το ότι δεν σχεδιάζονται και δεν υλοποιούνται όλα αυτά τα αναγκαία έργα είναι διότι για την πολιτική που υπηρέτησαν και υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, αυτά τα έργα δεν είναι έργα ανάπτυξης, δηλαδή δεν έχουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον, δεν εξασφαλίζουν κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους, γι' αυτό και δεν χρηματοδοτούνται, για παράδειγμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμα. Και ακριβώς αυτή η πολιτική είναι, που είναι απόρρια του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας μας, που έχει ως βασικό στόχο της το μέγιστο δυνατό κέρδος της θυσιάζοντας και τις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό που αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά με τραγικό τρόπο είναι πως πολιτική προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας από καιρικά φαινόμενα ή από άλλους κινδύνους, βιομηχανικά ατυχήματα, μόλυνση περιβάλλοντος και άλλα, και καπιταλιστικός δρόμος οργάνωσης της κοινωνίας δεν μπορούν να συνυπάρξουν, αφού κριτήριο είναι το κέρδος που οδηγεί όχι μόνο στην ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, αλλά και στο να θυσιάζεται ο άνθρωπος γι' αυτό από καιρικά φαινόμενα, από κάθε είδους καταστροφή ή ακόμα και σε υπεριαλιστικούς πολέμους. Και αυτός είναι και ο πραγματικός ένοχος. Ακριβώς ενάντια σε αυτό τον αντίπαλο και τις πολιτικές που το στηρίζουν, χρειάζεται να στρέψουν τα πυρά τους οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, και με την πάλη τους, μαζί με τα μέτρα ανακούφισης, να διεκδικήσουν την οργάνωση συνολικά μιας άλλης κοινωνίας, αντίστοιχα της οικονομίας, των υπηρεσιών που θα υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας. Και ακριβώς τα όσα ψίχουλα προβλέπονται στο νομοσχέδιο και οι όποιες υποσχέσεις και τα πολλά θα που ακούμε κύριοι της κυβέρνησης, όπως εξάλλου κάνανε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δείχνουν τα όρια του ίδιου του συστήματος που υπηρετείτε. Που ακόμα και αν θέλατε, που δεν θέλετε, δεν μπορείτε. Γιατί δεν σας επιτρέπεται να ικανοποιήσετε όχι μόνο, για παράδειγμα, τα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν από τις πλημμύρες, αλλά το σύνολο των προβλημάτων που ταλανίζουν την πλειοψηφία του λαού μας, για τα οποία με τις πολιτικές σας διαχρονικά ευθύνεστε όλοι σας. Γιατί μόνο ως πρόκληση απέναντι στους χιλιάδες πληγέντες είναι τα όσα ανακοίνωσε ως τώρα η κυβέρνηση, θυμίζοντας το γνωστό ρητό «Να σε κάψω Γιάννη μου, να σε αλείψω λάδι». Εδώ ακόμα και τα επιδόματα των 5 και 8 χιλιάδων ευρώ που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, και σύμφωνα με τα όσα μας είπε στην Επιτροπή ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αλλά και εσείς έμεσα παραδέχεστε μέσω της τροπολογίας για ενίσχυση των περιφερειών με προσωπικό που θα αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση καταγραφής των δικαιούχων, των πληγέντων, φωτογραφίζει και αναδεικνύει ένα από τα τεράστια προβλήματα των περιφερειών, των δήμων, του κρατικού εν γέννη μηχανισμού. Και το λέμε αυτό γιατί στην Εύε, για παράδειγμα, ακόμα περιμένουν, ή για παράδειγμα από το 2014 στους σεισμούς στα Ιόνια νησιά περιμένουν ακόμα να αποζημιωθούν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Όμως πέρασαν ήδη 10 μέρες από τις τελευταίες πλημμύρες και οι κάτοικοι των περιοχών
προσπαθούν μόνοι τους να ανταπεξέλθουν στα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν. Και απέναντι σε αυτή την τραγική κατάσταση, τα μέτρα που φέρνετε με επίγουσες μάλιστα διαδικασίες, τόσο για τις πλημμύρες, όσο και για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι και αποσπασματικά και ανεπαρκή. Αποτελούν ψίχουλα που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις κατεπίγουσες, οξυμένες ανάγκες του λαού μας. Γιατί εκτός από τα άμεσα μέτρα, εξασφάλιση τροφής, υγειονομική περίθαλψη, στέγη κτλ. Στους πληγέντες, πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οι καταγραφές όλων των ζημιών, τα σπίτια, καταστήματα, καλλιέργειες και πάει λέγοντας. Οι αποζημιώσεις να είναι στο 100%, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με ευθύνη του κράτους. Άμεσα να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις των οδικών δικτύων, τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι άκρως απαραίτητα, γιατί έρχεται και χειμώνας. Εδώ και τώρα να εκπονηθεί σχέδιο και να γίνουν όσα χρειάζονται χωρίς καμία αναβολή. Να αποκατασταθούν η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση των περιοχών. Άμεσα να παρέμουν συντονισμένα κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμη, με κινητοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την άντληση όπου υπάρχουν πλέον νερά, το καθαρισμό των κατοικιών, καλλιεργειών και το οδικό δικτύο από τη λάσπη. Άμεσα να αποκατασταθούν οι ζημιές στις μονάδες υγείας, κέντρα υγείας, νοσοκομεία και να στελεχωθούν με το αναγκαίο προσωπικό. Να στηριχτούν άμεσα οικονομικά από το κράτος όλοι οι πληγέντες με τη χορήγηση μηνιαίου έκτακτου βοηθήματος στο ύψος του χαμένου εισοδήματος. Εργαζόμενοι, επαγγελματίες, ο αγρότης, με βάση δηλαδή το τι θα έβγαζε. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και αλληλεγγύης για τις μικροεπιχειρήσεις, τους αγρότες, τους εργαζόμενους που έχουν πληγεί. Απαλλαγή από το χαράτσι του έμφυα και όχι υποκριτική πρόβλεψη του νομοσχεδίου για μετάθεση εξόφλησής του από το Μάρτιο. Λες και τότε θα μπορούν οι πληγέντες να ανταποκριθούν. Να παγώσουν τα χρέη όλων των πληγέντων, εργαζομένων, επαγγελματιών, αγροτών, κτηνοτρόφων, σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμο, τράπεζες, ΔΕΗ, τηλεφωνία, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους για όσο διάστημα αδυνατούν να πληρώσουν. Να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή των ζημιών φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και να αποζημιωθούν στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις και χωρίς τις αναχρονιστικές προβλέψεις του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των πληγέντων για τις απώλειες σε ζώα και μελισσοσμήνη, δεδομένου ότι παρασύρθηκαν μακριά ή θαύτηκαν στη λάσπη και δεν μπορούν να βρεθούν. Να εξασφαλιστεί με ευθύνη του κράτους ο εφοδιασμός των πληττόμενων κτηνοτρόφων με ζωοτροφές, αλλά και με τα αναγκαία μέσα για να επιβιώσουν τα ζώα τους. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις να δοθούν χωρίς καμία προϋπόθεση, όριο ή πλαφόν στην παράδοση της παραγωγής με μόνο κριτήριο τη δήλωση ΟΣΔΕ. Αποζημίωση στο 100% για κτηριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες, ταυλικές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό των εργαλείων, των αυτοκινήτων, των αγροεφοδίων, των ζωοτροφών κτλ. Να εξασφαλιστεί με κρατική συνδρομή αποκατάσταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων που υπέστησαν διάβρωση, επιχωμάτωση, αποχωμάτωση και πάει λέγοντας. Σε αυτά τα αιτήματα του κόσμου, των φορέων, πώς απαντάει η κυβέρνηση? Γιατί καλές υπερατζάδες, τα προβλήματα όμως θα λυθούνε? Και αυτό το λέμε γιατί η έως τώρα πείρα δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Όπως συμβαίνει και με τα ζητήματα αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία στα πλαίσια της πανδημίας και του δεύτερου κύματος αυτής. Γιατί πέρα από την διαχρονική, τεράστια πολιτική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για την τραγική κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας, η σημερινή εκρηκτική κατάσταση φέρει εξ ολοκλήρου τη σφραγίδα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής. Έχετε τεράστια ευθύνη, αφού παίξατε στο τζόγο των καπιταλιστικών κερδών τις θυσίες του λαού και το χρόνο που κερδίθηκε από τον λαό στην πρώτη φάση της πανδημίας. Μάλιστα, έρχεστε σήμερα και εκβιάζετε το λαό, βάζοντάς του το δίλημα για αυτοπροστασία ή καραντίνα, προχωρώντας ακόμα παραπέρα την πάγια τακτική σας για αντιμετώπιση της πανδημίας αποκλειστικά και μόνο στο ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Όμως, η απαραίτητη αυτοπροστασία και προσωπική υπευθυνότητα του καθένα δεν μπορεί να συγκαλύψει την κυβερνητική ανευθυνότητα, τις έως τώρα παλινοδίες, αλλά και την απαράδεκτη πολιτική που εκδηλώνεται από την ίδια την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας μέχρι τους χώρους δουλειάς, όπου συγκεντρώνονται χιλιάδες εργαζόμενοι, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, όπου ο συνωστισμός καλά κρατεί και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι υποδείξεις των ειδικών πάνε περίπατο. Αλήθεια,
Πώς απαντάτε απέναντι στις διεκδικήσεις των μαχόμενων υγειονομικών, αλλά και άλλων φορέων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, για προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μονάδες υγείας, νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για ανάπτυξη αντίστοιχα του αναγκαίου αριθμού κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, για επίταξη των δομών του ιδιωτικού τομέα υγείας, για αύξηση της χρηματοδότησης στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Καμία δέσμευση. Διότι δεν μπορεί, έτσι είπε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά που λέτε, γιατί υπάρχουν νομικοί και οικονομικοί σκόπελοι. Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργείου Υγείας απέναντι στα αιτήματα της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών πριν λίγες μέρες, στις κινητοποιήσεις που υπήρξαν σε όλη τη χώρα από τους μαχόμενους υγειονομικούς στην κατεύθυνση διεκδίκησης λύσεων στα οξυμένα προβλήματα που ταλανίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Όμως αυτοί οι σκόπελοι δεν σας εμπόδισαν και δεν σας εμποδίζουν να αξιοποιείτε την πανδημία για να νομοθετείτε με fast-track διαδικασίες κατά παρέκκληση των ισχυωσών διατάξεων, σωρία αντιλαϊκών, αντεργατικών μέτρων, αντισυνταγματικών διατάξεων που έχουν πισωγυρίσει τα εργασιακά δικαιώματα στο 19ο αιώνα, όπως για παράδειγμα πρόσφατα η νομοθέτηση της απλήρωτης υπεροριακής εργασίας. Για όλα αυτά δεν υπάρχουν νομικά και οικονομικά εμπόδια. Και αυτή την αδίσταχτη ταξική πολιτική είστε αποφασισμένοι, όπως κάνανε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να υλοποιήσετε απαρέγκλιτα, αδιαφορώντας για τη ζωή, την υγεία, τα δικαιώματα της πλειοψηφίας του λαού. Μια πολιτική που θεωρεί και την υγεία του λαού αφενός κόστος για το κεφάλαιο και το κράτος του, αφετέρω πεδίο κερδοφόρο για business των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Και απόδειξη γι' αυτό είναι το γεγονός πως την ίδια ώρα που οι σκόπελοι, αυτό που είπαμε, οικονομικοί και νομικοί, σας εμποδίζουν να ενισχύσετε το δημόσιο σύστημα υγείας, έρχεστε πριν λίγες μέρες με κοινή υπουργική απόφαση και δίνετε νέα προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην υγεία, σπρώχνοντάς τους εκ νέου πελατεία. Έτσι, στο έδαφος των τεράστιων ελλείψεων στις δημόσιες δομές, που είναι σαφές πως θα διατηρηθούν, ο ιδιωτικός τομέας θα χρυσοπληρωθεί για νοσηλείες σε απλές κλίνες και κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, ενώ δεν θα εφαρμόζονται τα clawback και το rebate, ως ένα ακόμα δωράκι που ζητούσαν επίμονα όλο το προηγούμενο διάστημα οι κλινικάρχες. Και συγχρόνως τους δίνεται τη δυνατότητα επέκτασης και αύξησης έως 40% των ιδιωτικών κλινών ΜΕΘ, χωρίς μάλιστα έλεγχο καταλληλότητας, ο οποίος θα γίνει μετά τη λήξη της κρίσης, αφού όμως πρώτα θα έχουν νοσηλεύσει ασθενείς. Αλήθεια, εδώ δεν υπάρχουν σκόπελοι. Όμως ακριβώς αυτή τη γαλαντομία σας δεν τη δείχνετε και στην αναγκαία λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων στους τόπους δουλειάς, για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέσων για την υγεία και την ασφάλειά τους, με ευθύνη της εργοδοσίας. Δεν προχωράτε στην αποφασιστική μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη ή με έκτακτα κλονδύλια για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων για την αναβάθμιση υποδομών, για την καθαριότητα, για μέτρα υγιεινής και ατομικά μέσα προστασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Βέβαια για την κυβέρνηση, αλλά και για το Υπουργείο Παιδείας. Όλα αυτά, όπως δήλωσαν το προηγούμενο διάστημα, είναι κόστος. Αλήθεια, από τις τσέπες σας θα δοθούν όλα αυτά τα αναγκαία κονδύλια. Ο λαός μας τα έχει πληρώσει στο πολλαπλάσιο για να έχει υγεία, παιδεία, πρόνοια που ανταποκρίνονται στις συνεχώς διευρυνόμενες σύγχρονες ανάγκες του. Και εσείς του τα στερείτε και του κουνάτε από πάνω και το δάχτυλο, θεωρώντας τον και υπεύθυνο εάν διεκδικεί, αντιπαλεύει τις πολιτικές σας που τον οδηγούν μέρα με τη μέρα στην εξαθλίωση. Γι' αυτό εντείνεται και με τα μέτρα καταστολής, ενώ συγχρόνως προωθείτε ρυθμίσεις με στόχο τη χειραγώγηση των εργαζομένων κατ' επέκταση του λαού. Διότι σε τι άλλο αποσκοπεί, για παράδειγμα, το άρθρο 13 του νομοσχεδίου, που το φέρνετε και σε επίγουσα νομοθετική ρύθμιση. Σε τι λοιπόν αποσκοπεί το άρθρο 13 πέραν από την ομή, άμεση και ευθεία παρέμβαση στη λειτουργία των οργανώσεων των εκπαιδευτικών με την πρόβλεψη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Την ψηφοφορία δηλαδή χωρίς την φυσική παρουσία, χωρίς εφορευτική επιτροπή που μπορεί να διασφαλίζει το αδιάβλητο. Πέρα και έξω από τις ρυθμίσεις των καταστατικών που δεν επιτρέπουν ούτε επιστολική ψήφο. Όμως ο βαθύτερος στόχος σας είναι να χτυπήσετε τη ζωντανή λειτουργία των οργανώσεων των εργαζομένων, εκεί που οι διαπάλοι των ιδιών θέσεων διαμορφώνουν
τη στάση των εργαζομένων και επιδρά θετικά στη συμμετοχή τους στους αγώνες, στη διεκδίκηση των αναγκών τους, στην αντίσταση και δράση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό επιχειρείτε να εμποδίσετε. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, ζητούμε, όπως το πράξαμε και στην Επιτροπή, την απόσυρση αυτού του συγκεκριμένου άρθρου από το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκει αντίθετο και τις αντίστοιχες οργανώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία των συνδικάτων. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με το άρθρο 11 για την κατανομή διαφημιστικής δαπάνης, για το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα, το είπαμε και στην Επιτροπή, έχει καταθέσει μια σχετική τροπολογία, την οποία έχουμε την καταθέσει και σε προηγούμενη συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια, σε άλλο νομοσχέδιο. Την επαναφέρουμε λοιπόν, τότε δεν είχε τοποθετηθεί κανένα κόμμα, πολύ περισσότερο η κυβέρνηση, απέναντι σε αυτή την τροπολογία, η οποία τι λέει, δύο λόγια κύριε Πρόεδρε και κλείνω, ότι όπως έχουμε ως κόμμα τονίσει επανειλημμένα, τα μηνύματα που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα πρέπει να μεταδίδονται και να καταχωρούνται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δωρεάν και όχι με όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Σε όλες βέβαια τις άλλες περιπτώσεις όπου για την προβολή υπουργείων, φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα του πρώην ΔΕΚΟ, χρειάζεται να υπάρχει δαπάνη προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη διαφήμιση και αυτή θα πρέπει να γίνεται με όρους πλήρους διαφάνειας και με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς απαράδειγμους αποκλεισμούς και χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων μέσων. Γιατί αλλιώς η υπόθεση παραπέμπει σε συναλλαγή. Και τέλος, στην τροπολογία, αυτό που προβλέπετε είναι η κατάθεση στοιχείων για το πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματα του ελληνικού λαού τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια για την προώθηση της κρατικής διαφήμισης. Με βάση τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.